Γεια σας. Είμαι ο Μινάζας Γέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπτωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα παράδοξο εν πρώτης όψης σχετικά με τον προγραμματισμό. Συγκεκριμένα έχουμε ένα πρόγραμμα, το leasing το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή στην οθόνη, όπου είναι ένα πρόγραμμα γραμμένο σε C. Και παρατηρούμε ότι αρχικά θέτει μια τιμή στοχή, που είναι η ελάχιστη τιμή ακέραιας αξίας, integer minimum, και στη συνέχεια ακολουθεί ένας έλεγχος if. Σε περίπτωση που η τιμή αυτή, η χ, είναι μικρότερο του 0 και ταυτόχρονα το μείον χ είναι μικρότερο του 0, τότε εμφανίζεται το μήνυμα αυτό, το μήνυμα του παράδοξου, ότι και το χ ταυτόχρονα είναι μικρότερο από το 0 και το μείον χ είναι μικρότερο από το 0. Ενώ διαφορετικά εμφανίζεται το μήνυμα ότι όλα είναι ok. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσο θα εκτελεστεί αυτό το παράδοξο, αυτό το μήνυμα. Υπενθυμίζω ότι είμαστε σε μια αρχιτεκτονική 32 bit, που σημαίνει ότι το χ ως signed, ως προσημασμένος αριθμός, παίρνει τιμές από μείον 2 εκατομμύρια και κάτι μέχρι συν 2 εκατομμύρια και κάτι. Κάνουμε compile λοιπόν αυτό το πρόγραμμα με την παράμετρο M32, γιατί θέλουμε για 32 bit αρχιτεκτονική να εξετάσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα, και στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα. Μόλις το εκτελέσουμε, θα δούμε κατά πόσο θα εκτυπωθεί το παράδοξο μήνυμα ότι το χ είναι μικρότερο από το 0 και το μείον χ είναι μικρότερο από το 0, ή θα εκτυπωθεί το μήνυμα everything is ok. Εκτελούμε λοιπόν το πρόγραμμα που έχει δημιουργηθεί από την συμβολομετάφραση και παρατηρούμε το μήνυμα που εμφανίστηκε είναι ότι και το χ είναι μικρότερο από το 0 και το μείον χ είναι μικρότερο από το 0, δηλαδή το παράδοξο. Βέβαια, όλα δικαιολογούνται στους υπολογιστές. Δεν υπάρχει κάτι χαοτικό, κάτι που ενδεχομένως να μην μπορούμε να το εξηγήσουμε. Η εξήγηση αυτού εδώ του προβλήματος οφείλεται στον τρόπο αποθήκευσης των αριθμών μέσα στον υπολογιστή. Και συγκεκριμένα στην πεπερασμένη χωρητικότητα που έχει ένας επεξεργαστής. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβουμε πώς έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, θα δούμε πώς αναπαρίσσονται οι αρνητικοί αριθμοί. Οι αρνητικοί αριθμοί λοιπόν έχουν αναπαράσταση ως του συμπληρώματος ως προς 2. Έτσι λοιπόν, παρατηρούμε ότι η μισή αριθμή περίπου είναι αρνητική και η μισή θετική. Για παράδειγμα, το 0,0,0 είναι το 0. Αν δούμε για 4 bit αριθμό, θα δούμε λοιπόν ότι το 1 έχει αναπαράσταση 0,0,0,1 και περίπου ως τη μέση, δηλαδή άμα δούμε περίπου η μισή αριθμή, έχουν θετική αξία, και αυτό, όπως γνωρίζουμε, εξαρτάται από την τιμή που έχει το most significant byte. Όσο είναι 0, όπως εδώ, είναι θετικός αριθμός. Άρα 0111 είναι το συν 7. 0110 είναι το συν 6. Έτσι λοιπόν, αυτή η αριθμή έχει ως συνέπεια να είναι η θετική και αμέσως η άλλη να είναι αρνητική. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι η αρνητική αριθμή για αυτή η αναπαράσταση πάντα έχουν ένα μεγαλύτερο αριθμό, έχουν ένα αριθμό παραπάνω. Δηλαδή οι αρνητικοί αριθμοί πηγαίνουν μέχρι το μείον 8, ενώ οι θετικοί αριθμοί πηγαίνουν μέχρι το συν 7. Και αυτό οφείλεται γιατί υπάρχει και η αναπαράσταση του μηδενός, η οποία καταλαμβάνει μια θέση από τις θετικές τιμές. Έτσι λοιπόν, τι έχει ως συνέπεια, ότι έχουμε ως την πιο μικρή αρνητική τιμή το μείον 8, που είναι το 1,0,0,0. Προκειμένου λοιπόν την τιμή αυτή να τη μετατρέψουμε σε μείον, δηλαδή αν το χ έχει αυτή την τιμή και θέλουμε να δούμε το πλην χ, θα πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την τιμή σε θετική. Άρα λοιπόν η μετατροπή γίνεται με το να αντιστραφούν όλες αυτές οι τιμές. Θα δούμε το παράδειγμα για 4 bit, αλλά το ίδιο είναι αν έχουμε και 32 bit. Οπότε η αντιστροφή μας κάνει αυτόν τον αριθμό και προσθέτουμε και το συν 1, προκειμένου να υπολογίσουμε το συμπλήρωμα προς 2. Στο συμπλήρωμα προς 2 κάνουμε αντιστροφή και προσθέτουμε το συν 1. Με την πρόσθεση του συν 1 καταλήγουμε πάλι στον ίδιο αριθμό. Δηλαδή τι παρατηρήσαμε, ότι το μείον 8, αν το κάνουμε πλην 8, έχει ως συνέπεια να καταλήξει πάλι στο πλην 8. Αυτό οφείλεται, όπως είπαμε, στην πεπερασμένη αποθηκευτική ικανότητα του επεξεργαστή. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια στο πρόγραμμά μας, όπως είδαμε,
να εκτυπώνεται αυτό το μήνυμα. Σε περίπτωση βέβαια που τοποθετήσουμε, δεν βάλουμε την 32-bit αρχιτεκτονική και το εκτελέσουμε, πάλι θα έχουμε αυτό και το κάνουμε compile, θα παρατηρήσουμε ότι το πρόβλημα πάλι παραμένει. Ενώ αν τοποθετήσουμε την παράμετρο βελτιστοποίησης όμικρον 3, η οποία έχει ως συνέπεια να κάνει μια στατική ανάλυση του προγράμματος και να απομακρύνει κομμάτια κώδικα τα οποία δεν συμβάλλουν στο πρόγραμμά μας, όπως αυτό εδώ πέρα, με τη στατική ανάλυση θα φανεί ότι δεν υπάρχει, ότι αυτό είναι ένα κομμάτι κώδικα το οποίο δεν θα εκτελεστεί υπό λογικές συνθήκες. Άρα λοιπόν με το Omicron 3, άμα το κάνουμε compile και το εκτελέσουμε, παρατηρούμε ότι το μήνυμα είναι το everything is ok, δηλαδή όλα υλοποιήθηκαν με επιτυχία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε καταρχήν ότι η παράμετρος optimization επίπεδου 3, πόσο διαφορετικό αποτέλεσμα everything is ok έχει με την μη βελτιστοποίηση του προγράμματος όπως το εκτελέσαμε αρχικά. Έτσι λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα που προκύπτει από το πεπερασμένο χώρο αποθήκευσης. Σε περίπτωση βέβαια που είχαμε το πρόγραμμα που δηλώναμε την θετική τιμή, δηλαδή έπαιρνε, ας πούμε, αν είχαμε 4-bit το συν 7, ασφαλώς υπάρχει η αρνητική τιμή. Άρα λοιπόν, άμα κάνουμε το compile αυτό και το εκτελέσουμε, δεν θα παρατηρήσουμε κανένα πρόβλημα. Everything is ok, γιατί η μεγαλύτερη θετική τιμή έχει κανονική αρνητική τιμή. Δεν προκύπτει κάποιο overflow. Άρα λοιπόν παρατηρούμε ότι η πεπερασμένη αποθήκευση σε έναν σύγχρονο επεξεργαστή, σε συνδυασμό με το ότι η αρνητική αριθμή είναι ένας περισσότερος αρνητικός αριθμός από ότι η αντίστοιχη θετική αριθμή για το ίδιο bitwidth, μας δημιουργεί αυτό το πρόβλημα. Άρα λοιπόν υπάρχει σε όλες τις εκτελέσεις πάντα μπορούμε να βρούμε μια λογική εξήγηση, αρκεί βέβαια μερικές φορές όμως αυτή η λογική εξήγηση είναι βαθιά χωμένη σε θέματα αρχιτεκτονικής, η οποία ενδεχομένως δεν είναι γνωστά σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν για σήμερα, προσοχή λοιπόν στον προγραμματισμό και προσοχή λοιπόν στα σωστά αποτελέσματα των προγραμμάτων μας.